νομισμένη νεκροτομή που διανεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Νικόλα Χαραλάμπους και Σοφοκλή Σοφοκλέους. Κατέδειξε λοιπόν ότι η αιτία θανάτου ήταν περιτονίτιδα συνεπία διάτρησης του 12ου δακτύλου. Με τη διάτρηση του 12ου δακτύλου είχε διαγνωστεί την περασμένη Τρίτη στο νοσοκομείο όταν μετέβηκε, δεν δέχθηκε να νοσηλευτεί. Η περιτονίτιδα, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόλυνση στην κοιλιακή χώρα. Και αυτή η μόλυνση, ανέφεραν οι ιατροδικαστές, δεν αποκλείεται να είχε προέλθει και από τις συνθήκες διαβίωσης της άτυχης γυναίκας σε εκείνο το διαμέρισμα που, όπως δείχνουν και οι εικόνες που καταγράφηκαν, είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με έρευνες της αστυνομίας, είχε και άλλον ένα γιο, έναν 23χρονο, ο οποίος εκτύπηνε φυλάκιση στις κεντρικές φυλακές για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στην Πάφο.